Ο Γερμανός πρέσβης στην Τουρκία στις 17 Ιουνίου του 1915 έστειλε την ακόλουθη αναφορά στο Βερολίνο. Είναι προφανές ότι οι διώξεις των Αρμενίων δεν γίνονται αποκλειστικά και μόνο για στρατιωτικούς λόγους. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Ταλάτ Μπέις, εξέφρασε προσφάτως την άποψή του επί του θέματος στον δόκτορα Γιοχάνες Μόρντμαν, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την περίοδο στην αυτοκρατορική πρεσβεία. Ο Ταλάτ δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι η υψηλή πύλη θεωρούσε ότι ο Παγκόσμιος Πόλεμος της έδινε επιτέλους την ευκαιρία να ξεφορτωθεί τους εσωτερικούς εχθρούς της χώρας, τους ντόπιους χριστιανούς, χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τυχόν διπλωματικές παρεμβάσεις από το εξωτερικό. Αυτή η τακτική θα ενδυνάμωνε σημαντικά την Τουρκία, συνεπώς θα εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα της συμμάχου της, δηλαδή της Γερμανίας. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτοί ξεκαθάρισαν τους Αρμένιους, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί μετά τους Εβραίους, τους Τσιγκάνους κλπ. Τώρα ο Βλαδίμηρος τους Εβραίους πάλι στην Ουκρανία. Πώς λέει εδώ, τους εσωτερικούς εχθρούς της χώρας. Στον πρώτο παγκόσμιο αυτά, στο δεύτερο είπαμε οι Γερμανοί με τους Εβραίους, στον τρίτο παγκόσμιο τώρα ο Βλαδίμηρος ξεφορτώνεται τους εσωτερικούς εχθρούς της αυτοκρατορίας. Τέλειο. Άρα τι δεν θέλουνε? Δεν θέλουνε τους Ορθόδοξους που ήταν οι Αρμένοι και οι Έλληνες. Δεν θέλουν τους Εβραίους. Μιλάμε τώρα πάντα για τα φτωχαδάκια τους, κανονικούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για τους από πάνω. Ξεκαθάρισμα των κατώτερων στρωμάτων. Μάλιστα.